Αλεξανδρούπολη, χαρακτηρίζοντας τεράστιες περιοχές σαν κοιτάσματα χρυσού, και άρχισε ήδη να γίνεται η αδειοδότηση. Αυτά που ακούτε σήμερα για Κυλκής και σύντομα θα ακούσετε και για το Παγκαίο, είχαν ανακοινωθεί στην διημερίδα της Κομωτινής πριν 14 χρόνια. Τα είπε καθαρά ο κ. Σαρβανιτήρης ότι αυτοί είναι οι στόχοι και σήμερα το υλοποιούν. Δηλαδή, διαχρονικά, αυτά τα θέματα άπτονται διάρκειας γενεών. Δηλαδή, μπορεί μετά από 5-10 χρόνια εγώ να μην είμαι στη ζωή και να προχωρούν τέτοια θέματα ακόμη πιο έντονα, αδειοδοτικά. Αυτοί τα έχουν βάλει στόχο και το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς στα πλαίσια του μεταλλευτικού κώδικα. Ο κώδικας αυτός έχει μια αρχή. Προτάσει την αρχή του οικονομικού ωφέλους έναντι οποιασδήποτε άλλη έννοια. Λέει ότι εγώ, εάν εδώ μπορώ να εφαρμόσω μια μέθοδο και να πάρω κάτι κερδίζοντας, θα το κάνω. Τα περιβαλλοντικά πάνε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα αδειοδότηση σε πρώτο στάδιο. Που είναι μεγάλη ήττα των τοπικών κοινωνιών, αν το δείτε καλά. Διότι μετατίθεται το θέμα το περιβαλλοντικό σε δεύτερο στάδιο και εκεί έχουν όλο το σύστημα υπουργείων, παραυπουργείων, παρατεχάμενων κτλ. Να τα εμφανίζουν όλα αδρανή, όπως έγινε με την περίπτωση της Χαλκιδικής. Επομένως, μία σκέψη μου είναι να τεθεί ένα όριο στο οποίο, με διάταξη μέσα στο μεταλλευτικό κώδικα, δεν θα επιτρέπεται η εξόρυξη, δεν θα θεωρείται πλούτος αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό το όριο είναι η μέση περιεκτικότητα του στερεού φλοιού της γης σε ορισμένα μέταλλα. Όλο το κουντί είναι εκεί. Κυνηγούν λοιπόν χρυσό. Πού υπάρχει χρυσός, μα ήρθαν στην Κομωτινή και τα είπαν. Ο Αρβανιτίδης και ο Παπαδόπουλος, ο Περικλής που ήταν διευθυντής του ΙΓΜΕ. Φέρανε μοντέλα παρουσίαση του χρυσού. Όλα τα βουνά στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ένα γραμμάριο στον τόνο χρυσό. Όλα. Έχουν γρανίτες και οφειολίθους και ρήγματα κτλ. Και είναι ποτισμένα με χρυσό. Μα όλα. Το είπε η εταιρεία στην ομάδα εργασίας του τεχνικού επιμελητηρίου. Και τους ρωτήσαμε και τους λέμε, τα θέλετε όλα αυτά. Όλα μου. Και το ότι θα μπαίνουν και θα καταστρέφουν βουνό-βουνό, το θεωρούν βιώσιμη για ανάπτυξη. Αυτή λοιπόν την τρέλα την έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος και έχει εκχωρήσει, δεδομένου του μεταλλευτικού κώδικα, την αξία αυτών στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα αυτή τη στιγμή θα αρχίσουν να εκποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα με αυτή τη λογική. Πώς θα τον πάρουν το χρυσό, με τι άνοιο? Τα άλλα είναι παραμύθια. Το αδειοδοτήσανε σε κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί η αντίδραση με το κιάνιο πέρα από την τοξικότητά του? Διότι αν πας να την εφαρμόσεις αυτή την ουσία στα πετρώματα, δεν αφαιρείς μόνο το χρυσό, αφαιρείς όλα τα μέταλλα που έχει μέσα το πετρώμα. Τα εκχυλήσιμα μέταλλα στο κιάνιο είναι πάρα πολλά. Το 90% των περιεχομένων μετάλλων. Και αυτά πάνε στο κυοφορούν διάλειμμα. Δηλαδή, αλέθεις το βουνό, το βάζεις μέσα στο μπάνιο του κιανίου, και αυτό τραβάει όλα τα μέταλλα και τα πάει στο διάλειμμα. Και μετά από το διάλειμμα τα κατακρεμίζουν και τα παίρνουν. Ωραία. Και το βουνό θα το πετάξουν στη θέση του. Πού θα το πάνε? Εδώ μιλάμε για όλα τα βουνά. Δηλαδή η λογική των εκατομμυρίων τόνων για μένα είναι άχρηστη. Θα λέμε πόσα βουνά θα καταστρέψουν φέτος, 3, 4, 5 βουνά. Όχι 300 εκατομμύρια τόνους και 500 εκατομμύρια τόνων. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική. Άρα θα τα αλέσουν, θα πάρουν τα μέταλλα και θα τα πετάξουν στον τόπο με χίλιες δυο ουσίες και άνοια, ξανθρωπονικά κτλ. Τα οποία θα είναι προσγραφημένα και θα μείνουν μέσα εκεί. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του θέματος. Άρα